Κύριε Μηραδάκη, μείνατε ορφανή σε πολύ μικρή ηλικία. Από 6 ετών. Ο μπαμπάς μου σκοτώθηκε σε ένα ατύχημα. Δυστύχημα. Τότε την εποχή εκείνη η μητέρα μου είχε ξεκινήσει κάποια δικαστήρια και είχε μπει σε μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ήταν και αγράμματη. Και η μαμά μου, αυτά που της έλεγε ο δικηγόρος, δεν μπορούσε να τα καταλάβει, να τα αντιληφθεί 100%. Εγώ, επειδή ήμουν και αριστούχος μαθήτρης από την πρώτη τάξη του δημοτικού, με έβαζε, ας πούμε, να της τα λέω ο δικηγόρος έτσι πιο απλά να της τα εξηγώ. Βρέθηκα εγώ ένα κοριτσάκι 7 χρονών να στηρίζω τη μητέρα μου. Βιώσατε και την κρίση και δεν κρύψατε ότι σας έπεσαν και τα μαλλιά κάποια στιγμή. Πέσαν όλα μου τα μαλλιά. Και από τώρα αυτά. Από τη στεναχώρια. Από το στρες, όχι από τη στεναχώρια. Τότε με την κρίση που. Με την κρίση. Δηλαδή ήρθα το 2000, τώρα έχουμε 16, το 2014 δεν το κατάλαβε κανείς. Εγώ δεν είχα καθόλου μαλλιά. Δηλαδή έκανα μια μέρα ξαφνικά έτσι. Και τα μαλλιά μου φύγανε όλα. Έκανα μια ειδική εξέταση και ήταν το 68% της κεφαλής μου τεζογενείς τρίχες. Δηλαδή είχαν, αυτό που λέμε, είχαν τελειώσει. Με μια πολύ μεγάλη επισταμένη θεραπεία και με προσπάθεια κατάφερα σήμερα να μην φοράω ούτε τρες ούτε τίποτα και το λέω. Βιώσατε πολύ έντονα τη βία στον πρώτο σας γάμο. Η βία που έχω υποστεί εγώ ως γυναίκα είναι σε υπέρτατο βαθμό. Δεν ήθελα όμως να χωρίσω αμέσως γιατί ήταν πάρα πολύ μικρά τα παιδάκια μου. Και ήθελα με να φτάσω σε ένα σημείο που να μπορώ να, τουλάχιστον να μπορώ από τη δουλειά μου να εξασφαλίσω τα προστοζήν για τα παιδιά μου. Παιδιά.